Κρύβεται πίσω από το όνομα Δελφίνη που οι Αμερικανοί επέλεξαν να δώσουν στο στόχο του Τεμαχίου 10. Ο Ιάκοβε είναι μαζί μου. Καλησπέρα, Ιάκοβε. Καλησπέρα, Μιλή. Δελφίνη που δεν γράφεται με Γιώτα. -γιώτα. Ακριβώ. Ναι. Μέχρι χθε το γράφαμε ΙΤΑ. Σήμερα μάθαμε πω γράφεται ΙΤΑ. Δεν έχει καμία σχέση με το θαλάσσιο αλλά με την ελληνική μυθολογία. Πρόκειται για την φιδίσια θεότητα, φύλακα του παλαιού μαντίου τη Γαία στου Δελφού, το οποίο σύμφωνα με τη μυθολογία σκότωσε ο Θεό Απόλωνα, προκειμένου να χτίσει εκεί το γνωστό σε όλους μας ε, μαντίο των Δελφών. Από εκεί και πέρα τον λόγο γιατί ο Αμερικανικός Κολοσσός επέλεξε να δώσει αυτό το όνομα στο στόχο, δεν τον ξέρουμε, μάλλον θα πρέπει οι εκπροσώποι της έξω να μας δώσουν την απάντηση. Ε, δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό, να αντλήσουν mm. από την ελληνική μυθολογία α, την επιλογή τους. Και έχουμε πληροφορίες, Ιάκωβε, για τη δεύτερη γεώτρηση των α, Τούρκων. Ακριβώς. Yeah. Η αγορά του δεύτερου γεωτρύπανου της Άγκυρας ολοκληρώθηκε. Είναι ζήτημα χρόνου πλέον να φτάσει το νέο γεωτρύπανο στην Τουρκία. Πρόκειται για αυτό εδώ το γεωτρύπανο, το Τίψι Μέτρο 1. Είναι το αδελφάκι του Φατίχ, ναι. του γνωστού Φατίχ του, που τώρα του βρίσκεται ναι. του Πορθητή. Το οποίο αναμένεται σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γεννησαφάκ να πραγματοποιήσει την πρώτη γεώτρηση στο μπλοκ Τούνα στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι στα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Εκεί παλαιότερα το Μπαρμπαρό είχε εντοπίσει ποσότητε φυσικού αερίου. Σα ευχαριστώ, Καλό